Χρήστος ο Τρίψας για τον Πάμισο θα δώσει στο Γιάννη τον Καλογερόπουλο. Αυτός θα πιάσει το σουτ. Η μπάλα δίπλα από την εστία του Σκαλέου. Καλή στιγμή για τον Πάμισο. Μερκούρης. Μερκούρης προσποιείται. Θα παίξει το 1-2 τώρα με τον Βασίλη τον Παγέτη. Μερκούρης θα τσιμπήσει την μπάλα. Θα πέσει πάνω το Καλλιτέρης. Τίποτα λέει ο κύριος Ψήλο Παναγιώτης. Εδώ διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι για πέναλτι στη φάση αυτή. Στο μαρκάρισμα επάνω στον Μερκούρη. Ο οποίος ήρθε φάτσα με τον τερματοφύλακα. Του τσίπησε την μπάλα. Σίγουρα θα χρειαστούμε και replay σε αυτή τη φάση. Ετοιμάζεται τώρα ο Σεϊτάιτ στο φάουλ και τον γκολ. Δοκάρι και μέσα η μπάλα. Παρά το γεγονός ότι εκτινάχθηκε ο Σκαλέος, δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Στο άψογο αυτό χτύπημα από τον Σεϊτάιτ, ο οποίος βάζει μπροστά τον Πάμισο της Μεσίνης με 1-0. Πολύ όμορφη εκτέλεση από τον επιθετικό των νησιωτών. Και για μία ακόμα φορά σκοράρει όπως κάνει πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα. Από τα αριστερά τώρα ο Χρήστος ο Τρίψας θα πιάσει το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Το 2-0 μέσα σε πολύ λίγα λεπτά με ένα ακόμα πολύ ωραίο σουτ από τον Χρήστο τον Τρίψα αυτή τη φορά έξω από την περιοχή. Εδώ σίγουρα φέρει ευθύνη και ο τερματοφύλακας της ομάδας του Μεσσηνιακού στην κλειστή του γωνία. Από πολύ μακριά δεν μπόρεσε να αποσοβήσει το τέρμα αυτό. Ευθύβολο το σούτ από τον Χρήστο τον Τρίψα και 2-0. Από τα αριστερά τώρα ο Τρίψας θα βγάλει και την παλιά. Δεν θα φύγει η μπάλα από την περιοχή. Σεϊτάι θα κάνει το σούτ. Τώρα θα αποκρούσει ο Σκαλέος. Δεν φεύγει η μπάλα. Τώρα θα απομακρυνθεί σε δεύτερο χρόνο. Προθετική παλιά τώρα για τον Γιάννη τον Καλογερόπουλο. Τον επιτηρεί και ο Στάθης Αρβανίτης στο τάκλιν. Δεν θα βρει μπάλα. Και είναι η δεύτερη κίτρινη για τον Στάθη τον Αρβανίτη που έχει κάνει αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα επάνω στον Γιάννη τον Καλογερόπουλο και κόκκινη με 10 παίκτες ο Μεσσηνιακός. Φεύγει ο Σεϊτάι πάνω από την μπάλα. Εκτελεί ο Καλογερόπουλος. Θα απομακρύνει με τις γροφιές. Τώρα στο Σεϊτάι μπάλα και δοκάρι. Εξεπαφής δοκάρι και έξω. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πάμισο να κάνει 3 τα τέρματά του. Θα γίνει εκεί το λάθος από τον Γαβρά. Θα πάρει ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος. Καλογερόπουλος μέσα στην περιοχή θα κάνει το σουτ. Η μπάλα έξω. Δίπλα από την εστία. Μπεγέτης ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ. Με σουτ ευθύβολο. Θα αποκρούσει όμως ο Καλλιτέρης. Ήταν εκεί στη σωστή θέση. Θα εκτιναχθεί ο Πάρης ο Καλλιτέρης. Και πάλι ο Βασίλης ο Μπεγέτης να εκτελέσει το φάουλ. Και πάλι όμως είναι εκεί ο Πάρης ο Καλλιτέρης. Και οι δύο είναι πρωταγωνιστές. Εκτέλεσε το φάουλο ο Βασίλης Μπεγέτης. Προθετική παλιά τώρα για τον Γιάννη τον Καλογερόπουλο. Μια ακόμα από τα δεξιά. Θα κρατήσει αυτό την μπάλα. Θα κάνει και την σέντρα. Η κεφαλιά εκεί θα βγει ο Σκαλέος. Θα προλάβει, θα τελειώσει η φάση. Ηλιόπουλος θα ανοίξει στα δεξιά για τον Γιάννη τον Καλογερόπουλο. Αυτός θα βγάλει ωραία σέντρα στο σημείο του πέναλτι. Η κεφαλιά δεν είναι καλή όμως από τον Τρίψα. Ξεδηλώνει τώρα επιθετική προσπάθεια η ομάδα του Παμίσου. Από τα δεξιά τώρα κινείται εκεί ο Αργυρόπουλος. Το σουτ και είναι υπέροχο τέρμα. Γκολ από τον Σεϊτάι. Δεν είναι απλώς γκολ, είναι από αυτά που λέμε γκολάρες από τον Σεϊτάι. Ένα ακόμα στο φετινό πρωτάθλημα. Εκτός από το ότι σκοράρει κατά ρυπάς ο Σεϊτάι, πετυχαίνει και όμορφα τέρματα. Δεύτερο προσωπικό του στην αναμέτρηση. Τρίτο για τον Πάμισο, ο οποίος σίγουρα θα πάρει την νίκη στο σημερινό παιχνίδι καθώς δεν απομένουν πολλά λεπτά. Μεσσηνιακός Πάμισος Μεσσήνης 3-0. Για την ακρίβεια 0-3. Μεσσηνιακός Πάμισος Μεσσήνης 0-3 με γκολάρα από τον Σεϊτάι. Ηλιόπουλος. Σεϊτάι θα προσποιηθεί ωραία πάνω στο κουκούτσι. Θα ανοίξει την μπάλα για τον Τρίψα και θα γίνει το σουτ. Θα μαζέψει ο Σκαλέος. Και πάλι επιθετική προσπάθεια με τον Χρήστο τον Τρίψα τώρα. Να δίνει δίπλα του στο Μανιάτη. Μανιάτη στο σουτ. Η μπάλα πάνω από την εστία. Από τα δεξιά τώρα και πάλι συγκλίνει ο Χρήστος ο Τρίψας με το αριστερό. Θα κάνει το σουτ. Με διπλή προσπάθεια ο Σκαλέος. Θα μπλοκάρει. Από τις τελευταίες προσπάθειες Μανιάτης. Δυναμικά τώρα για τον Βλαχόπουλο. Βλαχόπουλος θα κάνει το σουτ. Θα κοντράρει πάρα πάνω από τον αμυντικό. Και παραμένει έτσι το 0-3.